Φίλες και φίλοι της Black and White Video Gamma στην εξαδρά μας, φιλοξενούμε το νέο μεταγραφείο απόκτημα των Μαυραϊτών, τον Θανάση τον Μπιδόνη. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Θανάση, επιστρέφεις στην Δόξα μετά από μερικά χρόνια, από εκείνη την άνοδο, την αλυσμόνη του 2008-2009 με τον κύριο Βασιλακάκη πάλι προπονητή. Τα συναισθήματά σου? Τα συναισθήματά μου σίγουρα είναι πολύ ωραία. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με προσέγγισαν και ειδικότερα τον κύριο Γιάννη τον Πύρο, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι εδώ σε αυτό το ρόστερ και σε αυτή την πολύ ιστορική ομάδα. Σίγουρα οι στιγμές που ζήσαμε εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν φανταστικές. Θεωρώ ότι ήρθε η κατάλληλη ώρα να τις ξαναζήσουμε και φέτος και να φτιάξουμε τα βήματα έτσι ώστε η ομάδα να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια με σταθερά και σιγά βήματα. Για το τυπικό της υπόθεσης, θα πούμε λίγο της ομάδας που έχεις αγωνιστεί στο παρελθόν. Έχω αγωνιστήσει Καβάλα, εδώ στη Δόξα Δράμας, στην Κύπρο στην Αναγέννηση Διερήνειας, στο Ολυμπιακό Βόλου, στην Καλλιθέα και στην Λάρισα και στην Παναχαϊκή. Πώς είναι στο γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες Super League, όπως και ο Σουάνης, ο Δημήτρης Σουάνης, ο Παπασαχαρίας, και μην ξεχνάω και κανένα ακόμα, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το ρόστερ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Κάνουν την ομάδα της Δόξας δυνατή και φαβορή για την άνοδο? Σίγουρα, όταν έρχονται παίχτες οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, σίγουρα ενθαρρύνουν και τον κόσμο, απλά και όλο το ρόστερ και γενικότερα το σωματείο της ομάδας, έτσι ώστε να προχωρήσει. Από εκεί πέρα όμως, θέλω να πω ότι και τα παιδιά που βρισκόταν και πέρσι εδώ και τα προηγούμενα χρόνια είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι με εμάς τώρα, με εμάς τους καινούριους που ήρθαμε, ανεξαρτήτως κατηγορίας και ανεξαρτήτως ονόματος, θεωρώ ότι αν γίνει ένας σωστός προγραμματισμός και να γίνουν σωστά αποδυτήρα, πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει πολύ ψηλά. Το γεγονός ότι η Δόξα θεωρείται για κάποιους ήδη φαβορή, σας φορτώνει με άγχος? Όχι, γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να βγάλουμε την ομάδα κατηγορία. Αν δεν βγει η ομάδα κατηγορία, για μένα προσωπικά θα είναι αποτυχία. Από εκεί και πέρα όμως θα κοιτάξουμε σιγά σιγά να χτίσουμε την ομάδα με σταθερά βήματα σιγά σιγά και να έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Και αν γίνεται καλό και το καλό ποδόσφαιρο να παίξουμε, και έχει ο Θεός. Γιατί το λέω, το ρωτάω, γιατί ο κόσμος δεν έχει και πολύ υπομονή, γι' αυτό το λέω. Έχει πλέον. Περιμένει τα αποτελέσματα τα καλά. Ο κόσμος πάντα εννοείται θα περιμένει τα καλά αποτελέσματα και θα περιμένει την ομάδα να βρίσκεται στην Α' Εθνική. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, γίνει τώρα μια καινούργια αρχή, μια νέα προσπάθεια. Θεωρώ ότι έχουν μπει κατάλληλες βάσεις. Θεωρώ ότι η ομάδα πλαισιώθηκε και με πολύ καλούς παίκτες, αλλά και το ρόστερ το περσινό και οι παίκτες που έμεναν τέλος πάνω από πέρσι θεωρώ είναι πολύ καλή. Και νομίζω ότι αν δημιουργηθεί ένα, όπως προείπα και πριν, ένα πολύ καλό σύνολο, δεν θα έχουμε πρόβλημα, πιστεύω, για την άνοδο. Για το τέλος, το μήνυμα στον κόσμο της Δόξας. Το μήνυμά μου είναι ότι και σαν Θανάσης εγώ θα προσπαθήσω για το καλύτερο όπως προσπαθούσα πάντα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας στηρίξει γιατί όπως είπα γίνεται μια νέα προσπάθεια με μια διοίκηση και με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει φέρει και ονόματα αλλά και προσελκύει νομίζω τον κόσμο γενικότερα με την οργάνωσή του και θεωρώ ότι εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά και να ζήσουμε τις καταστάσεις και όλα εκείνα που βιώσαμε εκείνη την χρονική περίοδο όπου κατακτήσαμε την άνοδο. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε καλωσορίζουμε στην ομάδα της Δόξας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.